Σε αγκάθι και ανοιχτή πληγή για τον τουρισμό αποδεικνύεται η έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Την ώρα που οι προβλέψεις για την ερχόμενη τουριστική σεζόν είναι υπεραισιόδοξες, αναντίστοιχη είναι η αισιοδοξία για την κάλυψη των αναγκών του αυξημένου αριθμού επισκεπτών. Με δεδομένο ότι ακόμη και στην Κρήτη, που ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία, δεν γνωρίζει κανείς αν θα καταστεί εφικτό να εργαστούν τόσοι εργαζόμενοι όσοι θα χρειαστούν και τι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το κομμάτι του προσωπικού είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι. Πιστεύω αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, το μεγαλύτερο πρόβλημα μας είναι το προσωπικό. Είναι αγκάθι, τα νέα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν θέλουν να έρθουν στον τουρισμό. Βλέπουν από τις ίδιες τις οικογένειες, τα παιδιά που εργάζονται και είναι ξενοδοχοϊπάλοι, ότι αυτό το επάγγελμα είναι πολύ σκληρό, θα έλεγα. Βλέπουν ότι δεν παίρνουν ρεπό οι γονείς τους, οι μισθοί είναι χαμηλοί, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες και γι' αυτό το λόγο αποφεύγουν τα παιδιά οικογενειών ξενοδοχοϊπαλλήλων να εργαστούν στο ίδιο τομέα με τους γονείς τους. Οι ανάγκες σε προσωπικό στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων είναι μεγάλες και με δεδομένη την ανάγκη η Κρήτη να διατηρήσει τη θέση της και στην αυξημένη ποιότητα παροχή υπηρεσιών, ο κόμπος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος, ειδικά μπροστά στο δεδομένο ότι ολοένα αντί να μεγαλώνει συρρυκνώνεται ο αριθμός των εργαζομένων στο χώρο και μάλιστα όχι σε συγκεκριμένες ειδικότητες, αλλά στο σύνολο των ειδικοτήτων, από την κουζίνα μέχρι την καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη. Εμείς σαν σωματείο αυτή τη στιγμή μας ζητάνε πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό στην κουζίνα και σε μια σεζόν που φαίνεται ότι θα είναι καλή, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Πολλοί μαθητές όταν τελειώσουν το λύκειο ή κάποιοι φοιτητές θέλουν να εργαστούν στα ξενοδοχεία περιστασιακά, που το ώστε να ενισχύσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας. Είναι αυτοί τα νέα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν για ένα χαρτζηλίκι που λέμε, αλλά δεν έχουν σκοπό μετά να σταδιοδρομήσουν πάνω στο κομμάτι, στον τομέα του τουρισμού. Από τη μια τα αυξημένα ποσοστά των επισκεπτών και από την άλλη η ανεργία που καλπάζει, φαίνεται ότι δεν έχουν πείσει τους νέους να ασχοληθούν σταθερά με τα τουριστικά επαγγέλματα. Περιστασιακά και για κάποια χρόνια επιλέγουν τον τουρισμό, χωρίς όμως αυτό να ενισχύει ουσιαστικά το δυναμικό που όσο τα χρόνια περνούν αποτυπώνει ένα μέσο όρο ηλικίας που φτάνει και ξεπερνά τα 40 έτη. Έχουμε πάρα πολύ γερασμένο προσωπικό, αλλά το γερασμένο προσωπικό είναι καλό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν μπαίνουν καινούργια άτομα στις δουλειές. Και γι' αυτό το πρόβλημα υπάρχουν κάθε χρόνο και θα υπάρχουν περισσότερα προβλήματα. Και εδώ πρέπει να βρούμε τη λύση, τη χρυσή τομή, η οποία θα είναι μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των παιδιών που θα έρθουν να δουλέψουν ξανά στις δουλειές μας. Οι περισσότεροι που εργάζονται αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 30 έως και 50 ετών. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα στα νέα παιδιά, πρέπει να δοθεί κίνητρα στην εκπαίδευση των εργαζομένων, που το ώστε μόλις τελειώσουν αυτές τις σχολές να τους δοθεί αμέσως η ευκαιρία να μπουν και να εργαστούν στο κομμάτι που λέγεται ξενοδοχεία. Ως προς τις αιτίες που κρατούν μακριά από το χώρο του τουρισμού τους νέους, από τη μια το απαιτητικό ωράριο και οι δυσκολίες και από την άλλη χαμηλή μισθή, φαίνεται ότι λειτουργούν καθοριστικά σε μια πορεία που διευρύνεται τα τελευταία χρόνια και λειτουργεί καθοριστικά προς την απομάκρυνση των νέων από επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό.